Λες ξεκάθαρα. Δες το να δεις. Έφυγε. Έρχεται μια μέρα που χτυπάει ο καρκίνος στην πόρτα. Μάλιστα. Και εκεί είναι αυτό που λέμε, πω, συμβαίνει στο διπλανό μας, είμαστε λυπόμαστε, αλλά είμαστε τόσο σίγουροι δεν θα συμβεί ποτέ σε εμάς. Ναι, ήταν δύσκολο. Εγώ ένιωθα ότι θα τα καταφέρω. Είχα πάρα πολύ μεγάλη θέληση. Είπα θα ζήσω. Δεν πεθαίνω από αυτό. Ήταν στο στήθος. Όχι, καμία σχέση στους λεμφαδένες, αλλά είχε περάσει το μυαλό και στο κεφάλι. Και όταν, no Hodgkin ήταν. No Hodgkin, αλλά στο τελευταίο στάδιο. Βγήκα αμέσως και μίλησα γι' αυτό. Δεν ήθελα να κρυφτώ, δεν κρύφτηκα ποτέ, κυκλοφορούσα δηλαδή, καραφλή. Έκανα αυτυποβολή. Ήμουν 7 ώρες. Να σου δώσω να καταλάβεις, με διασωληνωμένη και με το σωληνάκι για να μπαίνει μέσα το υγρό. Και σε κάθε σταγόνα καθόμουν έτσι και έλεγα, τώρα σκοτώνω ένα κύτταρο καρκινογόνο. Τώρα ένα δεύτερο. Αλλά το πίστευα. Οι γονείς μου έπαθαν μεγάλο σοκ, αλλά πρέπει να σου πω ότι το πόσο, με πόσο θάρρος το αντιμετώπισα, δεν το περίμενα. Εγώ φοβόμουν για εκείνους όταν το έμαθα. Έλεγα, θα γίνω εγώ καλά και θα μου πάθουν τίποτα εκείνοι. Ο άντρας μου αποφάσισε να φύγει. Α. Ναι, να μην. Να χωρίσατε μην δηλαδή. Ναι, χωρίσαμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Σου κόστησε αυτή. Αυτό. Περισσότερο από την αρρώστια, πρέπει να σου πω. Α. Σε ανθρώπινο επίπεδο. Έρχεται μια μέρα που μπορεί να μην ξημερώσει άλλη. Και δεν νιώθεις ότι θα σου κρατήσει, ότι είναι εκεί να σου κρατήσει το χέρι. Σαν άνθρωπος νιώθεις άσχημα. Με ποιον ήταν παντρεμένη? Ήτανε με τον ηθοποιό, τον Οδυσσέα Σταμούλη. Πολύ γνωστό. Για αυτόν λέει τώρα ότι έφυγε. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, ναι. Και έφυγε, και έφυγε, ναι, κοπέλα ήταν άρρωστη. Ναι, ναι, ναι. Είναι. Εντάξει, συγγνώμη, δεν ξέρω πώς ήταν η σχέση τους, αλλά αυτό το θεωρώ τραγικό. Δεν είναι ωραίο. Κοίτα, δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει. Αλλά κάποιοι δεν αντέχουν, παιδιά. Είναι κάποιοι που δεν αντέχουν τον πόνο. Ναι, ούτε εγώ ξέρω τι έχει γίνει. Μην καταδικάσουμε έναν άνθρωπο τώρα. Αυτό, επειδή, παιδιά, μπορείτε να μην αντέχετε τον πόνο.